τη μύτη του, το σημάδι του χτυπήματος ήταν εμφανές. Μπορώ να πω ότι είχε παραμορφωθεί, είχε αλλάξει χρώμα η μύτη του και ο άνθρωπος υποβασταζόμενος σηκώθηκε για να μεταφερθεί στο ιατρείο. Σήκω και πάτατο. Κάταγμα ρινικών οστών. Διάστρεμα και διάταση της ακριομυκλειδικής άρθρωσης. Μια μικρή ρήξη και αυτό. Τραυματική ρήξη συνδέσμου του καρπού και της πυχαιοκαρπικής. Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ρινός και των ρινικών κόλπων. Του βρίσατε τη μητέρα? Δεν έχω να απαντήσω σε φαντασίες. Είχε αλλάξει χρώμα η μύτη του. Είναι το θαύμα! Του κάθε ενός. Μπορώ να πω ότι είχε παραμορφωθεί. Είναι το θαύμα! Δεχτήκαμε λεκτική επίθεση. Διάστρεμα και διάταση της ακριομυκλειδικής άρθρωσης. Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Του βρίσατε τη μητέρα? Τι είπε για τη μάνα σου? Ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα. Τι μάνα σε μαλάκα. Πάω να στη βρίσω τώρα. Δεν στη βρίσω όπως σε μαλάκα. Δεν στη βρίσω την κουτάλα. Πάω σε μαλάκα. Δέχτηκα γροθιές στο πρόσωπο και με έπιασε από το λαιμό και μέσα στο πάτωμα. Κοίτη είναι αστυνομικό όργανο της Βουλής. Ένας αξιοπρεπέστατος Έλληνας αστυνομικός, ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο και κανένα συμφέρον να πάρει το μέρος κανενός. Τι λέει ο αστυνομικός? Λέει λοιπόν ότι πρώτον, και να το ξεκαθαρίσουμε που αυτό σας ενδιαφέρει, δεν υπήρξε κανένα γροθοκόπημα, δεν υπήρξε βιοπραγία με την έννοια του ξυλοβαρμού όπως ακούστηκε χθες. Δέχτηκα γροθιές στο πρόσωπο. Τονιά! Ρε ψεύτη! Απατεώντα! Απατεώντα!